Αλήθεια. Πώς θα σας φαινόταν να έρθετε αντιμέτωποι με τον ίδιο σας τον εαυτό? Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη. Με μίνιμουμ 1 και μάξιμουμ 10 θέλω να μου πεις πόσο πιστός είσαι σε μια σχέση. 7. Συνήθως είμαι παιχνιδιάρης στα τελειώματα μια σχέση. Επειδή δεν το τελειώνω όταν πρέπει να τελειώσει και το εξαντλώ, στο τέλος που έχουν θαρρύντα συναισθήματα, οι καταστάσεις και όλα τα σχετικά, επειδή σου λείπουν πράγματα, συνήθως τα ψάχνω αλλού. Όταν είμαι ερωτευμένος όμως είμαι πιστός. Εσύ πώς θα αντιμετώπισες την απιστία? Έχεις φάει αυτό που λέμε κέρατο? Δεν μπορώ να συγχωρήσω ποτέ την απιστία για κανένα λόγο και για τίποτα. Αν το καταλάβω, χωρίζω κατευθείαν. Και ναι, εννοείται ότι μου έχει συμβεί. Ποια είναι η μεγαλύτερη υπερβολή που έχει υποθεί ποτέ για το άτομό σου? Όταν κάποιος λέει ότι προσπάθησα να στήσω παπαράτσι, φωτογραφίες, θέματα για να προωθήσω τη δουλειά μου ή τέτοιες ιδέες, είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχω κάνει ποτέ και με ενοχλεί να το ακούω αυτό για μένα. Ο Ηλίας Βετός, γενικά, όταν χωρίζει, επιστρέφει, δίνει δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία? Δεν επιστρέφω ποτέ. Το έχω κάνει μία φορά στη ζωή μου, να χωρίσω και να ξαναεπιστρέψω με τεράστια αποτυχία. Σκέφτηκες ποτέ πως κάποια σχέση σου στο παρελθόν μπορεί να σε εκμεταλλεύτηκε? Όχι απλά το σκέφτηκα, το συνειδητοποίησα κιόλας. Η εκμετάλλευση έχει πολλές εκφάνσεις. Το ξέρω. Έτσι. Οικονομικά, αισθάνομαι, σου λέω τι έχω αισθανθεί εγώ. Από θέμα προβολής, ανθρώπινα. Το έχω αισθανθεί, ναι. Δεν έχω μετανιώσει όμως, δεν μετανιώνω ποτέ. Υπήρξε σύντροφος στη ζωή σου κάποια κοπέλα που την είδαν οι γονείς σου και σου είπαν Ηλία, μακριά? Ναι, υπήρξε. Και όχι μία. Εκ του αποτελέσματος έχει κρυφθεί ότι όταν είχαν θέμα, είχαν δίκιο που είχαν θέμα. Ο Βρετός κάνει κατηνιές. Για παράδειγμα, έχεις κοιτάξει ποτέ το κινητό κάποιας κοπελιάς σου, κάποια συντρόφου? Γενικότερα έχω πολύ εμπιστοσύνη, αλλά όταν κλονιστεί η εμπιστοσύνη μου, θα κάνω τα πάντα για να μάθω την αλήθεια. Άρα έχεις κάνει τα πάντα με λίγα λόγια, μου λες. Ναι. Έχεις τσεκάρει κινητό, έχεις τσεκάρει ίντερνετ, Facebook. Με άρεσε το 10. Πόσο ειλικρινής ήσουν σήμερα στον καθρέφτη? 9. Πού είδε, κάποια είδε ψέματα. Σε ποια μέρη?